Ξεκίνησε η κάθοδος των αγροτών με τα τρακτέρ για το μεγάλο συλλαλητήριο αύριο στο Σύνταγμα. Η προσυγκέντρωση είναι για τις 5.30 στην πλατεία Ομονίας και στη συνέχεια στις 6.30 όλοι μαζί θα κατευθυνθούν προς το Σύνταγμα. Αύριο θα ξεκινήσουν πολλά αυτοκίνητα αγροτών με όσο γίνεται περισσότερα άτομα το καθένα, αλλά και λεωφορεία. Υπολογίζεται ότι από τη Θεσσαλία μέχρι στιγμής τα λεωφορεία που αναμένεται να κατεβούν στην Αθήνα μπορεί και να ξεπερνούν τα 60. Για στρατηγική σύγκληση αγροτών και ελληνικής κυβέρνησης έκανε λόγο σήμερα ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορύδης. Είναι σημαντικό στην προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργός μας για την αλλαγή σημείων της κοινής αγροτικής πολιτικής, στη διαμαρτυρία των Ευρωπαίων αγροτών που πήγαν στις Βρυξέλλες, που πήγαν στο Παρίσι, που πήγαν στο Βερολίνο, να προστεθεί και η διαμαρτυρία της Αθήνας. Στο μεταξύ, κατατέθηκε στη Βουλή η διάταξη που προβλέπει την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για φέτος και την προκαταβολή μέρους αυτής. Σύμφωνα με αυτήν, καθορίζεται μηδενικό συντελεστή για το 2024, προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολή επιστροφή φόρου, ενώ το ποσό επιστροφή θα είναι ακατάσχετο στα χέρια τρίτων. Η κυβέρνηση διαμηνύει στου αγρότε ότι δεν θα πρέπει να διαταράσσεται η ελεύθερη διέλευση των πολιτών, καθώ και ότι δεν υπάρχουν άλλα δημοσιονομικά περιθώρια για παροχέ. Δεν υπάρχει περιθώριο για τίποτα περισσότερο και προφανώ, ξαναλέω, όλα αυτά πάντα σταθμίζονται και με βάση τα δημοσιονομικά δεδομένα, προκειμένου να μπορεί να συνεχίσει η οικονομία να είναι ισχυρή και να μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει και τους αγρότες και να υψώνει αναχώματα και τύχη προστασίας απέναντι στην ενεργειακή και πληθωριστική κρίση που επηρεάζει όλους τους συμπολίτες μας. Οι αγρότες μέχρι τώρα έχουν επιδείξει ένα πολύ καλό επίπεδο όσον αφορά και το επίπεδο διαλόγου και το επίπεδο των δημόσιων τοποθετήσεων και το επίπεδο των κινητοποιήσεων που έχουν επιλέξει. Θεωρώ ότι αυτό θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε. Όποτε υπάρξουν δημοσιονομικά περιθώρια και δούμε ότι η οικονομία μπορεί να αντέξει και ο προϋπολογισμός μπορεί να αντέξει, πάντοτε επιστρέφουμε στην κοινωνία το όποιο περίσσει. Είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσουν αναστάτωση. Σε τι θα ωφελούσε όλη αυτή η κινητοποίηση? Σκοπός τώρα είναι εν μέσω όλων αυτών να συνεχιστούν οι διαδικασίες των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων, γιατί υπάρχουν διαπραγματεύσεις οι οποίες πρέπει να κινηθούν προς την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έριξε βάρος στο σχεδιασμό της κοινής αγροτικής πολιτικής στην προστασία του περιβάλλοντος. Και αυτό έχει επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή, στην αγροτική οικονομία. Και είναι τα θέματα τα οποία καλούμαστε όλοι τώρα να διαχειριστούμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν προκαλέσει τα πειρά της αντιπολίτευσης. Η λύση είναι να δούμε πόσο καιρό ήδη μιλάνε οι αγρότες και πόσο καιρό είναι εκεί τα προβλήματα. Εάν φτάσουν σε αυτό το σημείο για εντατικοποιημένες παρεμβάσεις, τόσο στην κίνηση όσο και μέσα στην ζωή της Αθήνας, νομίζω ότι δεν θα είναι δικό τους το σφάλμα. Δεν έπρεπε να έχει εξυγχρονιστεί το πλαίσιο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να νιώθουν μία ασφάλεια από τις αλλαγές του κλίματος. Οι αγρότες όμως δεν επαιτούν. Απαιτούν μέτρα για να μπορούν να επιβιώσουν στα χωριά τους, για να μπορούν να παράγουν. Γι' αυτό διεκδικούν να στηριχθεί το εισόδημά τους, που συρρυκνώνεται από το τεράστιο κόστος παραγωγής. Η κυβέρνηση του Κολονακίου δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι η επιβίωση του Έλληνα αγρότη κτηνοτρόφου αλιαία αφορά το σύνολο της κοινωνίας, της εθνικής οικονομίας και του ίδιου του έθνους. Οι πόρτες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ανοιχτές οποιαδήποτε στιγμή το θελήσουν οι αγρότες, διαμηνύει η κυβέρνηση.